παιδιά, τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα πολύ καλά. Τι έχω κάνει εδώ στη πλεφαρίδα μου, δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν έχω κοιμηθεί καλά το βράδυ, θα σας τα πω. Απλά τώρα είμαι έτσι σε μια περίεργη φάση που βιάζομαι, γιατί όπως τα είδατε πρωί πρωί έκανα δουλειές λίγο έτσι να ετοιμάσω το σπίτι, γιατί θα έρθει η αδερφή μου να κάνουμε φωτογράφηση, να βγάλουμε φωτογραφίες τα καινούργια της τα καλοκαιρινά. Γιατί μου μπήκε και στο μάτι τώρα, μαγικά. Θα έρθει η αδερφή μου λοιπόν να βγάλουμε φωτογραφία κάποια από τα καλοκαιρινά της. Βασικά όλα τα καινούργια της, τα καλοκαιρινά. Τα οποία της αρέσει να τα βγάζουμε εδώ πέρα στο σαλόνι που έχω εκείνο τη γωνία με τα πιχάκια. Της αρέσει γιατί είναι έτσι ένα πολύ φωτεινό και minimal σημείο και η αλήθεια είναι ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Αλλά δεν κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά και θα σας πω μετά γιατί έχω κοιμηθεί 4 ωρίτσες, περίπου 4 ωρίτσες και είμαι λίγο κομμάτια και η φωνή μου δεν ξέρω αν ακούγεται, είναι λίγο κάπως και τώρα κάτι μου μπήκε και στο μάτι. Ωραία, θα περάσω. Πάω να φτιάξω και μαλλιά, να ετοιμαστώ για τη φωτογράφηση, θα σας δείξω αν μπορέσω και μερικά ρουχαλάκια και επιστρέφω να τα πούμε και να πάμε και σε ένα πολύ ωραίο event. Κάτι μπήκε, πάω να το βγάλω τώρα. Επειδή τα φορέματα είναι πάρα πολλά, βασικά τα ρούχα, αλλά πιο πολλά είναι φορέματα, θα σας δείχνω να ξέρετε ένα σε κάθε χρώμα. Αυτό βγαίνει νομίζω σε άλλα δύο, ένα ροζ και... δεν θυμάμαι το άλλο, δεν το έχω βγάλει ακόμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο και έχει και πολύ ωραία πλάτη, κοιτάξτε. Πάρα πολύ ωραίο και είναι από αυτά τα φορέματα που τα φοράς τώρα το καλοκαιράκι. Με ό,τι θες, με σανδάλι, με πλατφόρμα, με τέτοια, πώς τη λένε, εσπαντρίγια. Και είναι τέλειο. Και επειδή δείχνω συνέχεια μαύρα, μου έχετε πει έλεος με το μαύρο και έχετε και δίκιο, δείτε και αυτό τι ωραίο που είναι ρε παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό βγαίνει σε 3, 4, 5, 6, 7, 8, δεν ξέρω πόσα χρώματα. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό είναι ένα φόρεμα που φοριέται από παραλία μέχρι μια απογευματινή βόλτα. Σε αυτό εδώ το φόρεμα μετά θα σας δείξω μέσα και τα άλλα χρώματα, γιατί πραγματικά τα φοράω όλα ένα-ένα τώρα και δεν ξέρω ποιο να διαλέξω για να κρατήσω. Δεν θα κρατήσω μαύρο, το υπόσχομαι. Εντάξει, ένα μαύρο φόρεμα όμως χρειάζομαι, θα δω τώρα. Αλλά είναι όλα, τι να σας πω ρε παιδιά, ένα και ένα, όλα τα χρώματα. Κάθεται τόσο ωραία και μου αρέσει που κάνει και αυτή εδώ πέρα τη λεπτομέρεια στο μανικάκι που δεν είναι ραμμένο, είναι έτσι απλό. Βγαίνει λοιπόν σε αυτό εδώ πέρα το ταμπά, το μαύρο, του πουρου, φιστική δεν ξέρω, και αυτό το καρπούζι, αυτά τα χρώματα είναι όλα, πραγματικά δεν ξέρω ποιο να κρατήσω. Αλλά θα αποφασίσω μετά που θα τελειώσουμε, γιατί θέλω να τα φορέσω όλα πρώτα, να τα δω πώς είναι πάνω μου και να αποφασίσω όλα είναι εντάξει, wow, όλα. Άλλο ένα χρωματιστό φορεματάκι έτσι για να μην λέτε ότι είμαι του μαύρου μόνο. Δείτε και αυτό τι ωραίο που είναι. Πολύ ωραίο και πάρα πολύ αέρινο, δροσερό, πάρα πολύ δροσερό. Εδώ κάνει σφιγκοφωλιά γύρω γύρω και πίσω στην πλάτη. Έχει κλασικό εδώ το ραντάκι του. Και κοιτάξτε πόσο αέρινο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό βγαίνει σε πράσινο, μπλε, φούξια, άσπρο μαύρο, Εντάξει, σοκ. Το φόρεμα του καλοκαιριού είναι αυτό, γιατί είναι αυτό που φέρνει σε μαύρο η αδερφή μου και εξαντλείται και το ξαναφέρνει και ξαναεξαντλείται και το ξαναφέρνει και ξαναεξαντλείται. Ήρθε και σε ριγέ. Τι ωραίο. Έχει και τις τσεπούλες του εδώ. Δείτε και αυτό τι ωραίο συνολάκι. Αυτό το μπλουζάκι το οποίο έχει αυτή τη σαν τζιν λεπτομέρεια εδώ. Και δείτε ονειρικό shorts navy χρώμα με διακοσμητική ζωνούλα. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό έχει λάστιχο πίσω, να ξέρετε, δεν ανοίγει δηλαδή εδώ με κουμπί. Μπαίνει σαν φούστα. Πάρα πολύ ωραίο σετ, δείτε το. Είπες κάτι? Δεν είπα κάτι, Λοιπόν, έχω ετοιμαστεί τώρα εδώ, δεν το βλέπετε και καλά το φόρεμα, αλλά είναι ένα από αυτά που σας έδειξε σήμερα. Επέλεξα και μερικά να σας πω την αλήθεια, τώρα που είναι νωρίς και τα πρόλαβα, διάλεξα. Λίγο έφτιαξα το μακιγιάζ και λίγο το μαλλί, γιατί από τον υδρότα πήγαμε λογοθεραπεία με τον μικρό και ίδρωσα, πολύ ζεστή πάλι σήμερα. Καλύτερα από τις προηγούμενες ημέρες, αλλά είναι. Και έφτιαξα λίγο μαλλί και είμαστε έτοιμες να φύγουμε να πάμε στο event. Καλά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα, πάρα πολύ ωραίο. Και είμαστε έτοιμες να φύγουμε να πάμε στο event. Έχω και την Έλενα εδώ, η οποία διαλέγει... πνίγηκα. Έχω και την Έλενα εδώ, αλλά έχω πνιγεί τώρα. Τρώει τα bake rolls και διαλέγει... Καλά, έχω πνιγεί τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Διαλέγει τα υγικά. Έχουμε κάνει οικογένεια. Όλο αυτό είναι ένα σόι. Α, σόι είναι αυτό, το έχει φτιάξει ο Αλεξανδρός. Εγώ ποια είμαι? Δεν είναι το δικό μου σόι, είναι ένα άσχετο σόι. Α, οκ. Okay. Λοιπόν, έλεγα το πρωί ότι χθες το βράδυ δεν κοιμήθηκα καλά, ξενύχτησα λίγο.
Και φταίει γιατί το πρωί ξύπνησα με άγχος 6 ώρα χωρίς λόγο. Αλλά το βράδυ άργησα να κοιμηθώ γιατί στο TikTok μου πετάει συνέχεια τις συναυλίες της Taylor Swift. Τις αγαπημένες της Έλενα. Εγώ θα το πάρω με τα πόδια από εδώ. Ναι, εδώ είναι Billie Eilish το κορίτσι. Και θυμήθηκα ότι είχα βάλει ένα διάστημα να δω ένα ντοκιμαντέρ της Taylor Swift που είχε στο Netflix, αλλά δεν το είχα ολοκληρώσει, δεν το είχα δει όλο. Σταμάτα, παιδί. Και χθες λέω, βρε, δεν το βλέπω. Βέβαια, δεν το άφησα, δεν το είδα όλο γιατί είχε πάει ώρα 1.30 και έχω αφήσει και 30 λεπτά. Και είδα, ρε παιδιά, ότι όταν δεν ήξερα την ιστορία της, ότι ξεκίνησε με μια κιθάρα, όταν άρχισε να ανεβαίνει και να γίνεται πολύ γνωστή, τη φωνάξανε να πάρει μέρος στα βραβεία VMA. Ναι. Και είχε κερδίσει το CD, το δίσκο της. Με το Kanye West, αν πεις. Ναι! Με την Beyoncé. Ναι. Εγώ που ζω, ρε παιδιά. Λοιπόν, καθίστε, ναι. Γιατί κάτι μπορεί να μην το ξέρουν. Ανεβαίνει και αυτή που λέτε πάνω, γιατί κέρδισε το βραβείο του καλύτερου δίσκου της χρονιάς. Παίρνει το βραβείο και την ώρα που αρχίζει να λέει τις ευχαριστίες της, ανεβαίνει ο Kanye West πάνω, της βουτάει το μικρόφωνο. Και λέει, ναι, ναι, συγχαρητήρια που κέρδισες, αλλά τον καλύτερο δίσκο της χρονιάς τον είχε Beyoncé, ναι. Και έχει μείνει κόκκαλο, δηλαδή, και εγώ δεν έχω καμία ιδιαίτερη αδυναμία σε Taylor Swift. Μου περνάει λίγο αδιαφορούλα, αλλά μου αρέσουν κάποια τραγούδια της. Και τι να σας πω, ρε παιδιά, δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα. Ναι, και είχε ολόκληρο beef με τον Kanye West. Ναι, γιατί μετά λέει, αυτός έκανε ένα live, το οποίο έλεγε ότι την έκανα διάσημη την. Ναι. Εντάξει. Και λίγο το λυπήθηκε η ψυχή μου. Γιατί εντάξει, μετά ένα χρόνο όμως, λέει, κλείστηκε μέσα στο σπίτι της, δεν έβγαινε. Όμως, παρόλα αυτά, ενώ κλείστηκε και έλεγε ότι εγώ δεν χωράω σε αυτό. Δεν χωράω σε αυτό το. Στο community, ας ναι, πούμε. Στη μουσική αυτή που είχε κάνει, τέλος πάντων. Μετά δεν ξέρω πώς τη γύρισε. Μάλλον να κάνει ψυχοθεραπείε. Τι και έβγαλε έναν από τους καλύτερους δίσκους. Λίγο έτσι κάπως την είδα αλλιώς την Taylor. Βέβαια που το συζήταγα με άλλους δύο σήμερα το πρωί με δύο φίλες μου. Όλοι μου τη λένε κακιά. Ξέρεις τι, βγάζει ένα πάρα πολύ. Ένα vibe Mean Girls, ας πούμε. Λίγο μια ξυνήλα κάπως. Για εξήγησέ μας λίγο αυτό το Mean Girls. Ότι είναι, ρε παιδί μου, αυτή που θα κράξει. Κατάλαβες. Ναι. Αυτό το λένε πάρα πολύ. Και γενικότερα έχει και η fans της λέει πάρα πολύ τοξική προς όλους τους άλλους τραγουδίστες και πόσο μάλλον προς την Billie. Προς την Billie η fans της είναι τραγική. Τραγική. Γιατί όμως. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Α, γι' αυτό δεν τη συμπαθώ με την Taylor. Πιο πολύ δεν συμπαθώ το fandom της, δηλαδή τους fans της. Η Taylor, εντάξει, τα τραγούδια μου παίρνουν πολύ αδιάφορα, δεν είναι τόσο του στυλ μου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και μ' αρέσουν κάποια, αλλά τα πιο πολλά τραγούδια που μου αρέσουν της Taylor, συνειδητοποίησα χθες το βράδυ γιατί καθίσα και ψάχτηκα λίγο, είναι από αυτό το δίσκο που βγάλε μετά από την ιστορία με τον West. Έχω πίσω αντιλιά και δεν φαίνομαι καλά. Πάμε στο event της Nooks. Ναι. Που είναι στην Κηφισιά, εδώ σε αυτό το ξενοδοχείο. Αυτό. Ναι, εδώ είναι. Πολύ νίον. Ναι. A lifetime watching it slip away. Battle lines clouding the picture frame. I could try to wipe my mind, but it still wouldn't erase the ache. Lives you in my veins, memories on replay. I'm standing with this white flag in my hand, trying to open up my arms again. Aren't you tired? Τελειώσαμε από το event. Να κάνουμε, να κάνεις εσύ. Κάνω εγώ, ήμουν προσπαθούσα να τη στείλω κάτι βιντεάκια από το κινητό μου στο κινητό της. Και μου λέει, κάτσε να τα ενώσουμε και κάπως περνάει από το κινητό μου. Τα ενώσεις δηλαδή, ναι. Έτσι, περνάει. Και της λέω εγώ, τι είναι σαν υπέρυθρες. Και μου κάνει, τι είναι υπέρυθρες, μου λέει, ξόρκια. Μα καθόμαστε λες και κάναμε ξόρκια έτσι. Και λέω, εντάξει, κάποιο είδους ξόρκι, ξέρω εγώ. Και τι έχουμε το κοριτσάκι, 5 χρόνια διαφορά.
Γιατί γελάς? Γέλασα. Και μου είπε τις υπέρυθρες ξόρκι. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω. Γεννήθηκα. Στον 21ο αιώνα γεννήθηκα. Αχαχά. Εντάξει, τι σε ακούω. Λοιπόν. Για κάνε μα. Έχουμε ένα πάρα πολύ μπομ κουτάκι. Παιδιά, το μεταξύ μυρίζει. Το καινούργιο το προϊόν, τι να σας πω. Δεν το έχει. Και έχει αυτό εδώ πέρα το λαδάκι. Καλά, μυρίζει τέλεια, παιδιά. Είναι το καινούργιο το λαδάκι. Μυρίζει καταπληκτικά. Πάρα πολύ καλοκαιρινό. Εγώ αυτό το λαδάκι, να ξέρετε, το αναμειγνύω με το αντιλιακό και γυαλίζει το δέρμα στην παραλία. Τέλεια. Για δείξε τι ωραία που γυαλίζει. Αν και θα τα είδανε σίγουρα εκεί στο... Είναι εδώ. Να το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και ροζ. Εντάξει, έχω μία με το ροζ, μία λατρεία. Και ναι, είναι αυτό. Να το, από εδώ. Θα σας ξαναπώ καλημερούδια, γιατί βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα από αυτό που είδατε χθες. Αχ, ήταν έτσι, έκοψα λίγο απότομα εκεί, γιατί μετά γύρισα την Έλενα στο σπίτι, πήρα τη Μυρτό και κάνανε με τον Αλέξανδρο sleepover. Τέλος πάντων, κοιμηθήκαμε, η Μυρτό κοιμήθηκε στο κρεβάτι της, εγώ κοιμήθηκα με τον Αλέξανδρο στο δικό μας, γιατί ο Κανάκης λείπει με τη δουλειά σε ταξίδι. Οπότε ήταν έτσι ευκαιρία να... Ο Αλέξανδρος, επειδή πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ήταν, τι να σας πω, το παιδί πέταγε στα ουράνια. Και τώρα, παιδιά, έχω ετοιμαστεί, έχω βάλει τα αθλητικά μου και πάω στη σχολή της φίλης μου της Τζούντις, η οποία άνοιξε σχολή και γιόγκα, και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί θα πάω να δοκιμάσω κι εγώ πρώτη φορά γιόγκα, παιδιά. Αφού με επιτυχία πάρκαρα έξω ακριβώς από το μέρος που θέλω να πάω και το είχα άγχος όλη την ημέρα και έλεγα, από χθες βασικά το έχω άγχος, και λέω που θα βρω να παρκάρω, δεν ξέρω την περιοχή μου, και έχω βρει απ' έξω, δηλαδή τέτοια θέση ούτε παραγγελιά να την είχα κάνει. Σας άφησα λίγο απότομα πριν γιατί δεν ήξερα καλά το δρόμο και ήθελα να συγκεντρωθώ στο GPS. Έχω φτάσει μια χαρά όλα καλά και τώρα μπορώ να σας πω ότι φοράω τα αθλητικά μου και έχω έρθει έξω από τη σχολή της φίλης μου της Τζούντι. Πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί πρώτον η φίλη μου έχει ανοίξει δική της σχολή και είναι η καλύτερότερη δασκάλα γιόγκα. Επίσης θέλω να σας πω ότι είμαι χαρούμενη γιατί θα ξεκινήσω κι εγώ επιτέλους γιόγκα. Για την ώρα έχω αφήσει λίγο στην άκρη το πιλάτες, γιατί το σώμα μου άρχισε να μου λέει ότι δεν ήσουν για πιλάτες, δεν ήσουν για πιλάτες. Είναι μια πάρα πολύ ωραία γυμναστική. Είδα κατευθείαν διαφορά στο σώμα μου. Είναι απίστευτο το πώς είδα διαφορά στο σώμα μου. Ότι μαζεύτηκα, είδα να μαζεύομαι, παιδιά, από τόσες λίγες φορές που έκανα. Αλλά εγώ είχα στο μυαλό μου, είχα βάλει ως στόχο να κάνω μια φορά την εβδομάδα γιόγκα και μια πιλάτες. Αλλά το ξεκίνησα ανάποδα. Για το δικό μου σώμα τουλάχιστον, κατάλαβα ότι τα έκανα λάθος. Έπρεπε πρώτα να ξεκινήσω γιόγκα, να το πάω λίγο πιο χαλαρά, πιο απλά, και μετά να περάσω στο πιλάτες. Οπότε θα ξεκινήσω τώρα γιόγκα, θα κάνω, να δω πώς θα πάει. Η φίλη μου Τζούντι ξέρει και ακριβώς αυτό το σώμα τι χρειάζεται, χάδια δηλαδή, γιατί εγώ πιάνομαι και με διατάσεις, παιδιά, δεν μπορώ. Οπότε, ναι. Έχω έρθει να ξεκινήσω γιόγκα, πάνω εδώ και το χώρο της φίλης μου, να μπω με το δεξί που είμαι σίγουρη ότι θα τσιπάνω όλα καλά, γιατί το έχει, και όταν το έχεις και όταν το αγαπάς είναι πάρα πολύ διαφορετικά όλα τα πράγματα. Ήρθε. Έχω γυρίσει από το μάθημα γιόγκα, το πρώτο μου μάθημα.
Έχω κάνει το μπανάκι μου, έκανα και λίγο έτσι στα μαλλιά ένα φορμάρισμα και είμαι πανέτοιμη σιγά σιγά να βρεθούμε σε έτσι μια διαδικασία ύπνου, να φάμε κάτι και σιγά σιγά να κάνουμε την βραδινή μας ρουτίν, βασικά τη βραδινή μας ρουτίν, το έχουμε κάνει να φάμε και σιγά σιγά ξέρετε τώρα και ο Αλέξανδρος έκανε το μπανάκι, το έκανα και εγώ και είμαστε έτοιμοι, τώρα πρέπει να σκεφτώ τι θα φτιάξω να φάμε. Και θέλω να σας μιλήσω έτσι λίγο για το μάθημα yoga, το οποίο ήταν πάρα πολύ ωραίο, χαλάρωσα πάρα πολύ, έφυγα σε μια κατάσταση πολύ zen και ήρεμη και χαλαρή. Έμαθα μια καινούργια αναπνοή, την οποία δεν τη γνώριζα, γιατί σας έχω πει ότι κάνω διαλογισμό γενικότερα και έχω εκπαιδευτεί στις αναπνοές, αλλά έμαθα και μια άλλη αναπνοή σήμερα, την οποία θα τη μάθω και καλύτερα σιγά σιγά και μπορώ να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε το μάθημα και είχα κλείσει τα μάτια και μου λέει και έλεγε σκέψου τι νιώθεις αυτή τη στιγμή και πώς αισθάνεται το σώμα σου. Εγώ είπα ότι είναι χαλαρό το σώμα μου, αλλά έχω πάρα πολύ άγχος. Και αφού κάναμε όλο το μάθημα, στο τέλος μου ξαναείπε το ίδιο, είχα πάλι χαλαρό σώμα και δεν είχα άγχος αυτή τη φορά. Και έλεγα, wow, δεν έχω άγχος. Πάρα πολύ ωραίο, παιδιά, το μάθημα yoga. Θα σας πω και άλλα περισσότερα σιγά-σιγά. Να ξέρετε για όσες ενδιαφέρεστε, γιατί στο Instagram που ανέβασα ένα story μου στείλατε πολλά μηνύματα να με ρωτήσετε σχετικά με αυτό. Βράδιασε για να καταφέρω να κλείσω αυτό εδώ το βίντεο. Την ώρα που έκανα το προηγούμενο βίντεο, ο Αλέξανδρος ξεκίνησε αυτή την κρίνια, ξέρετε, της κούρασης και δεν γινόταν να συνεχίσω. Ήθελα να του μαγειρέψω και κάτι να φάει για να μπούμε στη διαδικασία ύπνου. Δεν με θέλει. Είναι πολύ δύσκολη περίοδος όταν λείπει ο Κανάκης από το σπίτι με τη δουλειά. Αναστατώνεται ο Αλέξανδρος, πάρα πολύ λογικό. Και το ξανάκοψα το βίντεο, να πάω να τον βάλω για ύπνο και να ξανάρθω να σας χαιρετήσω. Λοιπόν, πριν που έκανα μπάνιο και βγήκα, όσο περίμενα η πετσέτα να ρουφήξει τα πολλά νερά από τα μαλλιά μου, κάθισα λίγο να επεξεργαστώ αυτό το βίντεο που βλέπετε εσείς και συνειδητοποίησα ότι μιλάγαμε πάρα πολύ ωραία για την Taylor Swift. Αλλά δεν το έκανα άσχετα. Αυτή η ιστορία με τον Kanye West μου θύμισε μία δική μου ιστορία εδώ με το YouTube, μία περίοδο της ζωής μου που συνέβη κάτι και ήθελα να σβήσω το YouTube. Και αν δεν ήταν η αδερφή μου, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα, δεν θα μιλάγαμε, δεν θα σας κρατούσα παρέα, δεν θα μου κρατούσατε παρέα. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, είναι έτσι ένα story time που πείτε μου αν θα θέλατε να σας το κάνω και να δείτε πως και εγώ παραλίγο να σταματήσω κάτι που αγαπούσα πάρα πολύ, κάτι που αγαπώ πάρα πολύ και αυτό είναι και όλη η διαδικασία του YouTube, γιατί σας έχω πει πως νιώθω για το YouTube σαν πλατφόρμα και πόσο το αγαπώ σαν παιδί μου όλο αυτό. Και σας έχω πει ότι αγαπώ πάρα πολύ την επεξεργασία των βίντεο. Είναι, νομίζω πως αν σταματούσα ποτέ το YouTube, είναι μια δουλειά την οποία θα ήθελα να την κάνω και αν δεν... Και αργότερα, που ο Αλέξανδρος θα μεγαλώσει και θα με χρειάζεται λιγότερο, νομίζω πως θα ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο να έκανα συνδυαστικά ίσως με το YouTube, αν είμαι εδώ ακόμα μαζί σας. Και παραλίγο να το χάσω όλο αυτό. Πείτε μου αν σας ενδιαφέρει, έτσι, ένα από τα επόμενα βίντεο εδώ στο YouTube να σας κάνω ένα story time, να δείτε τι είχε, να σας πω τι είχε γίνει εκείνη την περίοδο. Αν θέλετε βασικά, γράψτε μου. Και αυτά, σας αφήνω, σας χαιρετώ. Πάω δίπλα του να καθίσω, να επεξεργαστώ το βίντεο, να με νιώθει δίπλα του, γιατί αν τώρα καταλάβει ότι έχω φύγει, καλά θα έχουμε δράματα, δεν το συζητώ. Ο παπάς μας ευτυχώς έρχεται μεθαύριο, οπότε όλα θα μπουν σε μια σειρά. Τώρα είναι λίγο δύσκολο, αλλά okay, τον καταλαβαίνω. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ραντεβού το επόμενο Σάββατο με νέο βιντεάκι. Μέχρι τότε να με προσέχετε. Φιλάκια.